Η ενότητα χρειάζεται για να πάει ο Δήμος μπροστά. Όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στα λόγια και πρέπει να κερδίζεται καθημερινά με έργα. Και εμείς το έχουμε αποδείξει με τα έργα μας και με τα λόγια μας, ζητώντας εδώ και πολύ καιρό πριν από τις εκλογές ένα Δήμο για όλους. Με όλους και ίσες ευκαιρίες, ισονομία, χωρίς διακρίσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι σήμερα ο κύριος Πνευματικός και η παράταξή του ήταν στη γραμμή που αναφέρω και γινόντουσαν διακρίσεις, υπήρχαν οι ημέτεροι και οι άλλοι. Αν αλλάξει αυτό από εδώ και πέρα θα είναι κάτι πολύ καλό. Και θα το δούμε. Θα το δούμε καθημερινά στη συμπεριφορά απέναντι στους υπαλλήλους του Δήμου, στη συμπεριφορά απέναντι στους προμηθευτές, γενικότερα στους επιχειρηματίες, γενικότερα στους πολίτες. Εμείς πάντως, σαν παράταξη, το είχαμε από την αρχή και είναι και δική μου πεποίθηση, θέμα βάλει και είχαμε πει ότι θα εργαστούμε για το καλό όλων των Κορινθίων. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Και αυτό δεν το είδαμε ούτε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί είχαμε ζητήσει από καιρό να παίρνουμε τα θέματα και τις εισηγήσεις των θεμάτων έγκαιρα όπως προβλέπει ο νόμος και ο κανονισμός, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για να γίνει μια σύντομη, ουσιαστική και επικοδομητική συζήτηση. Αυτό δεν έγινε για άλλη μια φορά. Και δεν ξέρω αν έγινε από αδυναμία του Προεδρείου να δώσει τις εισηγήσεις ή από σκοπιμότητα για να μην έχουμε γνώση των θεμάτων και να μην κάνουμε τις σωστές, όπως έπρεπε, προτάσεις. Περιμένω να γίνει σημαντική βελτίωση στο θέμα αυτό, το ζήτησα για άλλη μια φορά και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να επιμείνουμε, θα το κάνουμε όμως, αν και στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια δεν ενημερωνόμαστε έγκαιρα και σωστά.